Διαβεβαιώσεις για τη στήριξη από την χώρα του προς την Ουκρανία σε πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο παρήχε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ολλανδός Πρωθυπουργός τη Δευτέρα. Στην πρώτη του επίσκεψη στην Ουκρανία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ντίκ Σκούφ μίλησε συγκεκριμένα για τον ενεργειακό τομέα της εμπόλεμης χώρας. Θα στηρίξουμε την Ουκρανία με επιπλέον 210 εκατομμύρια ώστε να κρατήσουμε ζωντανές τις ενεργειακές υποδομές και να ανοικοδομήσουμε ή να ανεγείρουμε νέες όπου χρειάζονται. Μαζί με τον Ζελένσκι, ο Σκούφ επισκέφθηκε ένα σχολείο στη Ζαπορίζια όπου τα μαθήματα γίνονται υπογείως σε ένα πολεμικό καταφύγιο. Εν τω μεταξύ, κατά την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς στη Ρωσία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνομίλησε με μαθητές στην πόλη Κίζιλ και δήλωσε πως οι σκέψεις του βρίσκονται δίπλα στα παιδιά του Κούρσκ, του Μπέλγκορουτ και του Μπριάνσκ, που εξαιτίας των μαχών στις περιοχές τους κάνουν μάθημα μέσω διαδικτύου. Φυσικά η χώρα και οι ένοπλες δυνάμεις μας θα κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν την αποκατάσταση της κανονικότητας σε αυτές τις περιφέρειες. Σύμφωνα με τη ρωσική κρατική τηλεόραση, τα σχολεία της περιφέρειας Κούρσκ εξοπλίστηκαν με καταφύγια με αφορμή την ενεξελίξη εισβολή του Ουκρανικού στρατού στην περιοχή.